Πάμε παλαμάκι. Ναι. Το καλύτερο παλαμάκι τη σεζόν ήταν αυτό νομίζω. Ε? Χειροκρότημα. Δηλαδή μετά Θα φανεί το πόσα... χειροκρότημα. Μετά από. Άσε, με τα ποιητικά πρωί πρώη, πρωί. Πρώην... Αυτά του σταυρού του Νότου που έρθει και μου λες εδώ πέρα συνέχεια να πούμε. Δηλαδή πραγματικά δεν τα, δεν καταλαβαίνω. Είμαστε εδώ στο old school λαγούμι μα. Φύσαγε το κύμα του Γαρμπή. Ναι. Ο Γαρμπή έχει σχέση με την Κέντ. Α, <laughs> oh, πολύ ωραίο αστείο. Oh. Η Κέντ <laughs> στο Twitter ναι. <clears throat> είχε βάλει Γαρμπή και δίπλα. Φύσαγε το κύμα <laughs> του. Ναι, καλή, ρε. Καλή. καλή, καλή Δεν την ακούω, <laughs> αλλά είναι καλή. Λοιπόν, να σημειώσω τα εξή. Πρώτα απ' όλα, εγγράφεστε. Αν δεν έχετε γραφτεί, πατάτε like και τέτοια. Δεύτερον, παρακαλούμε πάρα πολύ όταν ακούτε αυτό το podcast και έχετε να τα μεταφέρετε αλλού, να τα μεταφέρετε στην ώρα του. Γιατί έρχονται μετά από κάποια επεισόδια και μα λένε, είπατε αυτό. Και εμεί, επειδή είμαστε και γέροι άνθρωποι, γι' αυτό λέμε και old school αυτό. Δεν θυμόμαστε και ακριβώ πότε τα έχουμε πει κάποια πράγματα. Αν είναι δυνατόν να τα μεταφέρετε εκεί που πρέπει την πρώτη εβδομάδα προβολή του, ε, του βίντεο θα μας βοηθούσε πάρα πολύ στο να μπορούμε να θυμόμαστε και τι έχουμε πει. Τα λες αυτά γιατί έπιασαν <laughs> οι κεραίες μας ότι υπήρξε μια ενόχληση για μια αναφορά που ίσως κάναμε, που δεν τη θυμόμαστε βέβαια, ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει την εκμετάλλευση του ΣΕΦ για 50 χρόνια. Δεν ισχύει. Αν ναι. είπαμε κάτι τέτοιο, ήταν σαρδάμ εν τη ρήμη του λόγου Υπόθηκε, που λένε. Κα, κάποια αναφορά έχει γίνει και για τα δύο γήπεδα. Ναι, για τον Παναθναϊκό το, βασικά. τώρα, αν το ένα κόλλησε με το άλλο. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Ναι. Δηλαδή, μερικέ φορέ λέμε πράγματα τα οποία λέμε ότι είναι εν τη ρήμη του λόγου, μα απλά ε, τα κάνουμε, τα, τα, τα τουρλουμπούκι. Και τα κάνουμε ναι. χειρότερα. Ακριβώ. Αυτό, αυτό, συμβαίνει πάντα. Δεν ισχύει <laughs> λοιπόν. <laughs> δεν ισχύει. Να σκέφτεστε. Δεν ισχύει. Μπράβο. Και να σκέφτεστε ότι λέγεται old school για κάποιο λόγο. Αυτό δηλαδή λόγω... Το μυαλό ναι, φιρένει. Δεν... Μας Ακριβώ. Μα περνάτε για τίποτα τζόβενα. Λοιπόν. Ε, περάσαμε όμορφα στο κύπελο. Ε, περάσαμε όμορφα χωρί να πάμε. Χωρίς περάσαμε να πάμε, περάσαμε όμορφα, εν πάσης, τόσοι, ε, τηλεοπτικά. <laughs> Κατανοούμε και δεν το λέω ειρωνικά την ανάγκη, εν πάσης, τόσοι, όλων όσοι θέλησαν να σημειώσουν στα γραπτά του και στα προφορικά του ότι ήταν μια φανταστική διοργάνωση. Ήταν μια καλή διοργάνωση. Δεν ήταν μια κακή διοργάνωση. Ήταν μια διοργάνωση φιάσκο, όπω κάθε χρόνο. Πω. Oh, πάλι. Τι κατανοούμε, εγώ δεν κατανοώ τίποτα. Πα... Να το μεταφέρετε. Ε, <laughs> επειδή, επειδή, επειδή δεν μαχαίρωσε <laughs> κανένα κανέναν, ήταν καλή διοργάνωση. Κοίτα. Αν σκεφτεί ότι την Κυριακή σε αγώνα τοπικού στη Δυτική Αττική έπεσαν πυροβολισμοί με Καλάσνικοφ, νομίζω ότι ήταν καλά τα πράγματα στο μπάσκετ. Δεν πεθάει δηλαδή, Πέρα από κάποια μπινελικιά. Κάτσε ρε, μπήκαν στο ίδιο γήπεδο τέσσερι μέρε οπαδοί του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και Τσάικ. Με τυχαία σειρά τα λέω. Κάτι λίγοι του Άρη, του Πάουκ δεν ξέρω αν ήταν κανένα. Έτσι δεν είναι. Εγώ Σωστά. ξέρω ότι είχα κλείσει τον ήχο γιατί ακούγονταν συνέχεια συνθήματα για μανάδε. Ναι, δεν είναι καλή διοργάνωση αυτό. Όχι, Επίσης... έπρεπε να γίνεται το Μάρτι που είναι η μέρα τη γυναίκα. Ε, δε... εξαιρετικό δεν είναι αυτό. Επίση, στο τελικό του κυπέλου. Αποθεώθηκε το γυναικείο φίλο και τα γεννητικά του όργανα από ό,τι άκουγα στο. Ε. Ναι. Πιθανότατα. Στα συνθήματα Κοιτά, Καλή διοργάνωση θα γίνει όταν μπορούμε να πάρουμε 8 γαϊδουργιών άχυρα και να τα μοιράσουμε. Δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Όταν αδειάζουμε το στάβλο, δεν είναι καλή διοργάνωση. Θα να σου old school είμαστε μαλάκε. Δηλαδή, μπορεί να μα πείτε εύκολα ότι είμαστε μαλάκες, αλλά εν πάση Ναι, Συγγνώμη, θέλω να πω. Το έχετε πει ήδη. Ναι. αλλά μεταξύ μα τώρα δεν το παραδεχόμαστε. Ναι, ναι. Τι, αδειάζουμε το στάβλο για να μην μοιράσουμε τα άχυρα. Ναι. Δεν είναι καλή διοργάνωση ναι, αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλή διοργάνωση να λε μη φοράτε κασκόλ. Και στο κύπελο. Εγώ θα πω. Για κάτι, να παριστάνετε το έτσι. Αν είναι να φέρουμε ηθοποιού. Δεν είναι φιλάθλοι, είναι ηθοποιοί που λένε. Εντάξει, και με να κόβουμε. Ε, μπράβο. Ναι. Ποιο θα πληρώσει. Δεν είναι κακό αυτό. Ε. <laughs> ε <laughs> Μενδώνει. Με <laughs> <laughs> Πολιτισμό. Ε. Επίση ήταν χαλιά. Εντάξει, θα ακούσουμε τι γνωστέ παπαριέ στα γήπεδα, την εκκλησία και τέτοια πράγματα. Οκ, okay, δεν τα αποδεχόμαστε. Δεν, 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 δεν μα εκφράζουν αυτά. Είναι παπαριέ. Ε, ε, ε Δε, θα ακούσουμε και το «Δεν θα γίνουμε ποτέ Ισπανία», «Δεν θα γίνουμε ποτέ Ισπανία». Ε, αλήθεια είναι, σε πάρα πολλά πράγματα. Οκ. Ε, okay. Το final το edge θα γίνει το πώς γίνεται. Εγώ θα σταθώ σε δύο πράγματα. Μακάρι να βρεθούν και άλλες πόλεις στην Ελλάδα που να μπορούν να το φιλοξενήσουν. Κατανοώ πάρα πολύ καλά αυτά που ακούστηκαν, ότι δεν υπάρχει άλλο γήπεδο στην ομάδα να έχει 8 αποδητήρια, 2 προπονητήρια ε, και όσα δωμάτια πρέπει να φιλοξενήσουν ε, κτλ. Η Ελλάδα έχει κάνει Ολυμπιακού αγώνε και δεν έχει ακόμα ένα γήπεδο από τα δύο ωράκια που να έχει οκτώ αποδητήρια. Α υπήρχε. Έχει το ΑΚΑ, δεν έχει το ΑΚΑ οκτώ αποδητήρια. Ποιο, λέγε. Στην Ορθιά το γήπεδο πολύ. Έχει οκτώ αποδητήρια. Έχω πάει, δεν το, το θυμάμαι. Και... Ναι, okay. Με συγχωρείτε, εγώ ξέρω ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει γήπεδο που έκανε Final Four Ευρωλίγκα. Γιατί δεν κάνει δηλαδή. Μάσα λοιπόν, να, να τώρα, σου, Να σου πω και κάτι πιο απλό. Ε, το γεγονό είναι ότι δεν μπορούμε να το πάμε Αθήνα Θεσσαλονίκη γιατί φοβόμαστε να μην βγουν μαχαίρια. Ε, λοιπόν. Εντάξει, μην αλλά Ακόμα και στην Κρήτη που βάλαν τι ομάδε να παίζουν τρία παιχνίδια σε τρει μέρε ή τρία παιχνίδια σε τέσσερι μέρε. Και το είχαμε επισημάνει πριν εδώ. Γιατί καλό είναι να μην ακούνε μόνο τα ωραία στην, στην Ομοσπονδία που τα ακούνε πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει κι άλλο γήπεδο. Υπάρχει γήπεδο στα χανιά. Θα μπορούσαν να μοιράσουν λοιπόν τη διοργάνωση σε δύο γήπεδα. Το γήπεδο στα χανιά μοιάζει πάρα πολύ με τα δύο αωράκια. Σχεδόν ε... ίδιο είναι. Δίδυμο γήπεδο είναι. Επίση δεν χρειάζεται 8 αποδητηρία. χρειάζονται 8 αποδειτηρία, χρειάζονται τέσσερα Ναι. Κάθε μέρα έχει δύο αγώνε, δεν έχει τέσσερι. Ναι. Πόλει με κρεβάτια αρκετά υπάρχουν και εξάλλου δεν υπάρχουν φίλαθλοι που να χρειάζονται τα κρεβάτια. Εντάξει, Κατέβασε πού, καμιά ομάδα εντάξει. κόσμο. Λοιπόν. Ακόμα και όταν ζητήθηκε από <laughs> τι ομάδε να κατεβάσουν κόσμο, οι κατάλογοι που έδωσαν. Ήταν γεμάτοι με ποινικού και παραβατικού. Του οποίου έκοψε η Μοσπονδία επειδή. Τη το... έκοψε να κάνει έρευνα. Όχι, και να πούμε, να πούμε και τον μπράβο σε αυτό το κομμάτι ναι. τη έρευνα. Να πούμε μπράβο και στην αστυνομία στο κομμάτι του ελέγχου που παραδείγματο χάρη στο τελικό του κυπέλλου των γυναικών του έβγαλε όλου έξω, του έλεγξε πάλι εκ νέου για αντικείμενα και του ξαναέβαλε μέσα. Το αν λοιπόν ο κάθε παπάρα πάει στο γήπεδο για να βρίσει ανάμεσα σε οικογένειε και παιδιά ή έχοντα και το παιδί του αγκαλιά. Ε, okay. Αυτό δεν μπορεί να το χρεώσει όμω μονδία. Συγγνώμη δηλαδή για να, μην... Όχι. Για να τα λέω και όλα. Okay. Όχι, Όπως... Είναι, είναι αυτό θέμα είναι κοινωνικού. Η Ελλάδα. Αυτό είναι ναι. η Ελλάδα. Όταν βγαίνει από το, από το παλαιό χριστιανικό, είναι ο χριστιανικό ή μη χριστιανικό λαγούμι του. Όποιο λαγούμι μένει, εμπάς, γιατί είναι και τη μόδα και πάει στο γήπεδο για να βρει μανάδε και οικογένειε κτλ. τι να σου πω. Εντάξει. Και επίση ήταν φιάσκο και αγωνιστικά. Final 8 κάνει όταν υπάρχει ένα, ένα από Ανταγωνιστικέ ομάδε στο πρωτάθλημα σου. Final Eight, όπου κολλά εκβιαστικά ομάδε που ξέρουν ότι θα πάνε για μία μέρα και θα φύγουν. Είναι μία βλακεία. Ναι. Η, okay. η εκπρόσωπο τη Α2, τι δουλειά έχει στο Final Eight. Ναι, δεν έχει. Τώρα το ότι κάθισε πέρυσι και έγινε αυτό που έγινε με τον Πανιόνιο και το. Ε, 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 εν τω μεταξύ να κάνουμε αναφορέ πάντα δεν ανάγκη να, να γλύφουμε το τι πιστεύουμε για τον Πανιόνιο και την εκτίμησή μα κτλ. Μην, μην κάνουμε συνέχεια αυτή τη. Δεν χρειάζεται. Ο αστερίσκο να μπαίνει πάντα. Λοιπόν. Το τι έγινε πέρυσι με την ΑΕΚ ήταν τυχαίο γεγονό. Το, το, το προφανέ είναι αυτό που έγινε φέτο με τον Προμηθέα. Ναι. Καλά. Για τον Πανιόνιο. Τυχαία γεγονότα υπάρχουν πάντα στο κύπελο και υποτίθεται ότι είναι και η γοητεία τη. Αλλά εδώ υπάρχει ένα και χάσμα. Δεν μπορεί να υπάρξουν στο κύπελο στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί ναι. να υπάρξουν στο κύπελο στο μπάσκετ ναι. μεταξύ ομάδων διαφορετικών κατηγοριών. Λέ, υπάρχει ένα, ένα χάσμα. Και όχι μόνο μεταξύ ομάδων διαφορετικών κατηγοριών. Το χάσμα από τον δεύτερο μέχρι. Α, δεν σου λέω μέχρι τον τρίτο. Μέχρι τον πέμπτο τη βαθμολογία Α1, mm -hmm. είναι grand canyon. Δεν είναι ένα, ένα μικρό χαντάκι που μπορεί να το ε, διατρέξει έναν απίδο. Και αν μοιάστο τόσο στο πρωτάθλημα γίνονται εκπλήξει, σπάνια, όπω η νίκη του Άρηπ του Παναθηναϊκού, στο κύπελο, όπου όλοι πάνε με το μυαλό συγκεντρωμένο και ξέρουν ότι δεν έχει γυρισμό μια ήττα, δεν έχει τέτοια δεν γίνονται εκπλήξεις. Είναι άγωνο το τοπίο για να μαζεύονται οκτώ ομάδες να διεκδικούν ένα τρόπεο. Δεν, δεν, υπάρχει καμία ανταγωνιστικότητα, καμία ισοδυναμία. Κάτσα και υπολόγισα yeah. ότι η μέση διαφορά των 7 αγώνων που έγιναν, του νικητή από τον ιτημένο, ήταν 15 πόντι. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα αγωνιστικό φιάσκο. Εντάξει. Να σκεφτεί ότι είδαμε και πιο κλειστά μάτσα από, από, αυτά που περιμέναμε. Δηλαδή και το ΑΕΚ Παναθηναϊκό ήταν πιο κλειστό από αυτό που περίμενα εγώ. Ναι. Yeah. Ήταν. Ουσιαστικά όμω μόνο το Άρης Πάουκ Μόνο το Άρης Πάουκ ναι. κρίθηκε με διαφορά και μικρότερη το, των 7 και πόντων. Το, και το Παναθηναϊκό Άρης το περίμενα με βάση το πάθημα του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν όμω. Το περίμενα πιο ανοιχτό, όχι. Το περίμενα πιο να ανοίξει περισσότερο yeah, για τον okay. Παναθηναϊκό. Mm. Το περίμενα να περισσότερο. Και εδώ που τα λέμε δηλαδή με έναν έρμο δόλιο το λιόπουλο να βάζει μόνο. Ε, και πάλι καλά που το πήγε εκεί ο Άρης, που το πήγε, δηλαδή. Βέβαια το <coughs> ότι πάλεψαν η Άεκ και ο Άρι ουσιαστικά δείχνουν ότι ήταν χαλιά ο Παναθηναϊκός έτσι. Μα όλοι αυτόν Νίκο, μου περιμένουν να μα, μα Το που βρίσκεται το μπάσκετ στην Ελλάδα πέρα το ότι όταν αποθεώσαμε τον Άρη και σωστά τον αποθεώσαμε. Ε, είμαστε όλοι Άρη. Είμαστε όλοι. αφού είμαστε. Τι να κάνουμε. Γιατί υπάρχει η προσμονή και η ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα γλιτώσουμε από το δίπολο. Όπω υπάρχει και στην πολιτική ότι θα γλιτώσουμε από το κολοδίπολο κάποια στιγμή. Έτσι υπάρχει και στο μπάσκετ ασχέτω. Ποιοι εκφράζουν το δίπολο. Αυτό πήγα στιγμή... Παλιά ήταν Άρη και Πάουκ. Ακριβώ. Κάποια στιγμή ήταν Άρη, ξέρω και Ολυμπιακό, ή Άρη και Παναθηναϊκός. Δεν είναι τυχαίο ότι τα καλύτερα χρόνια αυτού του πρωταθλήματο ήρθαν όταν το παλιό δίπολο συγκρούστηκε με το καινούριο δίπολο και για μια-δύο χρονιέ υπήρχε μια ισορροπία. Υπήρχαν δι... τέσσερι μνηστήρε. Για να μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσει και μα λέτε πάλι. Καλά κάνουν τη δουλειά του ο και ο Ολυμπιακό. Δεν συζητάμε αυτό. Γιατί ο καθένα τώρα. Ναι. Φτιάχνει. <μ... μ>... Ε, Όπω τα ακούει, θα τα. Ναι εντάξει, ναι, εντάξει. το δίπολο δεν θα πέσει αν, αν ροκανίζουμε τα πόδια του. Όχι, όχι, όχι. Το δίπολο θα πέσει αν δυναμώσουν ακόμα καλά... περισσότερο. Όχι, πάλι καλά που υπάρχουν και κάποιοι που ρίχνουν και φράγκα στον μπάσκετ τώρα για να... Ναι. να τα λέμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, περιμένω να ακούσουν λοιπόν ναι. για τον τελικό. Δηλαδή, αυτό δείχνει και το επίπεδο και το που βρισκόμαστε λίγο. Ότι εδώ μπήκαν σήμερα. Και θα έχουν πει ήδη μα κουράσατε. Τώρα μα λέτε για την Ομοσπονδία το Final λέει τα αποδητήρια και τέτοια. Εμείς Fast forward, ναι. Να μα πει Νίκο Παπαδογιάννη, αν τελικά είναι ο ο Αταμάν ή δεν είναι. που μα έλεγε πριν από κάποια επεισόδια, <τωχ> <τωχ> <α pilot> Νικολάκη. <τωχ> δεν είναι. Νικολάκη. Κοίταξε. <τωχ> 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 ναι. Αυτά. Εγώ δεν ξεχνάω ότι ο Ζώτσο την πρώτη χρονιά ήταν συνέχεια υπό από απόλυση. Ες καταλάβει τα ρίχνω πάνω σου. Έτσι. <τωχ> ναι, ναι. είσαι όμω και χειροδύναμο και δεν μπορώ να αντισταθώ. Τι να κάνω. Οπότε στρατεύω. Χα, Την πρώτη του χρονιά. Ναι. Ήταν συνέχεια όχι Στον απλά υποαμφισβήτηση, αλλά υποαπόλυση. Μία μέρα, μάλιστα στη Δάφνη, όπου είχε τσακωθεί με τον Έχω Αλβέρτη. Έχω κάνει πολλέ ναρκώσει, πολλέ εγχειρήσει και το μυαλό μου δεν λένε, τα ξεχνά, Έχει αρχίσει και φυρένει, ε. ε. χάνει, ναι. χάνει, <laughs> χάνει λάδια. <laughs> σε ένα μάτι στη Δάφνη, όπου μάλιστα πλακώθηκε με τον Αλβέρτη, είχε αποφασιστεί να απολυθεί. Στη Δάφνη, ε. Ναι, στο Υπουργείο Δαφνή τότε. Στο γήπεδο πισίνα. Τι θα πει το αυτό. Το λέω πισίνα γιατί είναι. Γούβα. Είναι γούβα okay. κάτω. Δηλαδή θα. Ξέρεις. Όταν παίζει νερά, πλημμυρίζει και κάνει μια εβδομάδα <laughs> να φύγει. Αν το έχει τον κόσμο από πάνω σου, δηλαδή αν πα να, να παίξει τη δάφνη, είναι κάτι τρομακτικό. Έχει δίκιο. Ναι. Και πρέπει να είναι και το μοναδικό τέτοιο γήπεδο που είναι. Ναι, ναι, που είναι έτσι. Λάκο. Τέλο πάντων. Τότε ήταν απολυθή. Είχε αποφασιστεί να απολυθεί. Υπάρχει άλλο ένα. Τη του Απόλουνα. Το κλειστό. Δεν νομίζω ότι έχω αλλά πάει. Αλλά δεν είναι γύρω-γύρω. Αυτά ναι. πηγαίνετε εσεί του προαθλήματο τύπου. Δεν έχω πάει. Ναι. Δέγε. Έπεσε πανελευσίνιακο. Αυτό δεν είναι πανελευσίνα. Έπεσε αλφάνα. Ναι. Ο Μπράντοβιτ λοιπόν. Δεν ήταν από την πρώτη μέρα ο Μπράντοβιτ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Αταμαν θα γίνει ο Μπράντοβιτ για να μην τρελαθούμε. Σημαίνει όμω ότι. Κολοτούμες, κολοτούμες ασκήσεις, ότι ναι. δεν πρόκειται. Ότι κανένα προπονητή δεν θα γίνει προφήτη από την πρώτη μέρα. σα-ίσα που είναι κακό και ύποπτο το να φτάνει από την πρώτη μέρα κάποιο είναι... γη τη επαγγελία. Για αυτό το πα θρησκευτικά, πιο πιθανό να γίνει μάρτυρα ένα προφήτη. Είμαι παλαιοχριστιανό εγώ. Ε, ε, ναι, οκ. Okay. Πιο εύκολο να γίνει μάρτυρα παρά προφήτη. Να σταυρωθεί. Και οι προφήτε γίνονται μάρτυρε, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνει τι... που το πάω. Ο Παναθναϊκό έχει φτάσει πιο μακριά από εκεί που φτάνουν τα χέρια του κανονικά αυτή τη στιγμή. Μιλάω για την Ευρώπη. Ναι. Και για το ελληνικό πρωτάθλημα, όπου είναι πρώτο. Και από ό,τι φαίνεται θα φτάσει πρώτο και με πλέον εκτιμάξει τελικού. Δεν είναι τόσο καλό. Δεν είναι μια άρτια ομάδα. Είναι όμω μια ομάδα τη οποία ο προπονητή έχει καμουφλάρει τα αρνητικά στοιχεία τη και έχει αναδείξει τα θετικά. Βάζει κάτω τον Παναθηναϊκό τη Ευρωλίγα και βλέπει ότι δίνει 16 assist και κάνει 13 λάθη. Αυτό δεν είναι στατιστική μου. πρωταθλητισμού. Είναι στατιστική 16η θέση. Δεν γίνεται μια ομάδα. Δεν μιλά για μια... μέσο όρο τώρα, μιλά για τον τελικό. Μέσο όρο Ευρωλίκα. Ο... Γιατί αυτό α, είναι αρά... το, το δείγμα το καλό, α πούμε. Πόσα, πόσα assist. 16 assist για 13 λάθη. Mm. Στον τελικό το κάναν άποδα. Στον τελικό και στον ημιτελικό και στον προημιτελικό είχε περισσότερα λάθη παρά assist. Λοιπόν. Αυτό συμβαίνει σχεδόν κάθε εβδομάδα. Τώρα που δεν είναι και τόσο καλά ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είναι μια ομάδα που βασίζεται στην ατομική πρωτοβουλία, στο ένα εναντίον ενό. Ο Αταμάν στα time out λέει: Γιατί παίζετε streetball. Έπρεπε να το απαντήσουν οι παίκτες, Παίζουμε streetball, δάσκαλε, γιατί αυτό διδάσκεις. Αυτό είναι το μπάσκετ του Αταμάν. Ναι. Ο οποίο φροντίζει να έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να το παίξει αυτό το μπάσκετ. Δεν είναι τυχαίο ο Παναθηναϊκός, είναι πάντα καλύτερο όταν έχει μέσα το σλούκα. Γιατί ο σλούκα δίνει νοικοκυριό όλο αυτό. Το, το, το συμμαζεύει λίγο αυτό το πράγμα. Όμω, όταν έχει τον ναν, θα παίξει το μπάσκετ του ναν. Όταν δεν έχει ψηλού θα παίξει σε ένα μπάσκετ που δεν χρειάζεται του ψηλού. Ποιο Γιατί... ήταν ο Νάντου στην Εφέ, Ο Λάρκιν. Ο Λάρκιν, ε? ναι. Ο Λάρκιν. Στην Εφές για τον Λάρκιν, το Μίσιτ. Μετά πήρε τον Κλάιμπερν. Θεωρητικά Gleibern. ο Μίσιτ του είναι ο Λούκα. Ναι. ναι. Είχε... Μετά πήρε τον Κλάιμπερν. Uh -huh. Είχε τον Μπράιεντ. Θέλω να πω, φτιάχνει... ο Αταμάν φτιάχνει ομάδε όπου uh -huh. δίνει την μπάλα στου περιφερειακού και έχει το κεφάλι του ξένια του. Αυτό λειτουργεί μέχρι ενό σημείου. Στην Ευρώπη λειτουργεί ίσω καλύτερα από ό,τι λειτουργεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. <Συς> που παίζεται πια ένα λίγο πιο ελεύθερο μπάσκετ στην Ευρωλίγα. Γι' αυτό και βλέπει διαφορέ να χάνονται, βλέπει πιο μεγάλα σκόρ. Εντάξει, δεν είναι το χάλι του NBA με του 211 πόντου. Τρελαθούμε. Πόσα χρόνια έχει να δει All-Star Game του NBA, ε, π... Άπειρα. <χαισόν> Εγώ πήγα με δικά μου έξοδα στο πρώτο που έπαιξε ο Γιάννη, γιατί θεώρησα ότι είναι κόσμο-ιστορικό το γεγονό, στην Νέα και ήταν καιρό ταξίδι. Αλλά αυτό είναι το μοναδικό που έχω δει τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν γίνεται, δεν αντέχεται αυτό. Το δηλαδή, πραγματικά θα, θα ήθελα να μου πει κάποιο που αγαπάει το μπάσκετ, πραγματικά, ασχετω αν το αρέσει περισσότερο η επίθεση ή η αμυνα γιατί υπάρχουν το παλιό μπάσκετ, το old school, το πιο σύγχρονο κτλ. Θα κάτσει ένα ξημέρωμα μία Δευτέρα να δει all star game, δηλαδή πιστεύω. Δεν είναι, ότι... δεν είναι μπάσκετ αυτό. Πιστεύω ότι πέρα από τα τρίποντα και το ωραίο αυτό που υπήρξε και γυναίκα άντρα και τέτοιο αυτό το ωραίο το ναι. που κάνουν τέτοια πραγματά. Έχει λίγο πλάκα διαφορά στον τριπόντο. Δεν ξέρω ούτε καν τα καρφώματα. Αλλά οκ, okay, άντε κάτσε να δει τα καρφώματα. Αυτό το πανηγύρι, ποιο θα κάτσει να το δει και για ποιο λόγο. Είναι εντελώ παιδικό αυτό το πράγμα. Να καταλάβω το να πάω Ιντιανάπολη, να μπω στο γήπεδο, να πιω την πύρα μου, να φάω τα χοντόκ μου. ή ναι. Είμαι εδώ ωραία και καλά. Στην Ελλάδα που είμαι εγώ κακομίρι στο λαγούμι μου μέσα, γιατί <laughs> να το δω αυτό το πράγμα. Το ναι. στράβωμα, η δυσαρέσκεια, ήταν εμφανίστηκε στο πρόσωπο του, του κομισάριου μετά στι βραβεύσει yeah. του Άνταμ Σίλβερ. Και στα λόγια του, ξέρεις, κρυμμένα ανάμεσα στη λέξη, γιατί αυτοί είναι πολύ καλή στο να μιλούν διπλωματικά. Αλλά είχε υποσχεθεί πριν ότι το φετινό All-Star Game θα είναι μπάσκετ και διαψεύτηκε στην πράξη. Και διαψεύτηκε για του ίδιου του παίκτε. Γιατί yeah. ε, κατηγορήθηκαν οι παίκτε ότι το ρίξαν στο χαβαλέ. Και βγήκαν αρκετοί από αυτού με πρώτο τον Άντωνι Έντουαρτ, αν θυμάμαι καλά, και είπαν δεν ήρθαμε για να παίξουμε μπάσκετ εδώ. Ήρθαμε για break. Φίλε, ήρθαμε για να περάσουμε ωραία. Και κακό δεν έγινε στο λάθο έγκασμα. Και οι καταλαβαίνουν και ο Σίλουερ το καταλαβαίνει μια χαρά ότι αυτό το πράγμα δεν πουλάει. Ναι, αυτό το πράγμα είναι, είναι, είναι αντιπαραγωγικό. Είναι αντιεμπορικό για το NBA. Ναι. Δεν είναι ανταγωνιστικό. Εγώ θυμάμαι, είχα έρθει η έρμη οι Harlem Globe κάποτε στο Σεφ. Ήμουνα 19 χρονών, 20, δεν ξέρω πότε είχαν έρθει. Και θυμάμαι ότι δεν ήμουνα μεγάλο. Πήρα την αδερφούλα μου πιο μικρή, 4 χρόνια μικρότερη και είπαμε να πάμε να δούμε λιγάκι αυτό το πράγμα. Ήταν 100 φορέ αυτό που εγώ δεν μπορούσα να το δω. Ήταν 100 φορέ πιο ανταγωνιστικό από αυτό το χάλι του, του All Star Game. Και το λέω δεν, με καμία υπερβολή. Το... Δηλαδή, αρέσει αυτού που είναι μέσα στο γήπεδο ότι είναι ζώα επίδικη. Πώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Άλλο κακούρσα. Ναι, μην πω τίποτα και γίνω μπέο, α πούμε. Ε, 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 Κατά λάθο. <laughs> Ναι, μερικοί παίκτε τραβώνουν. Θυμάμαι το Γιάννη Αντετοκούμπο ναι. στο πρώτο του All Star Game να έχει τραβώσει πάρα πολύ άσχημα. Ε, τώρα σιγά σιγά. Αλλά σιγά σιγά προσαρμόζεται και καλά κάνει. Παρεπτόντω, όποιο δεν έχει δει την ταινία που βγήκε στο Amazon Prime, να πάει να τη δει. <laughs> να την νοικιάσει να τη δει. Γιατί. <laughs> Διότι. Γιατί, για, γιατί, για πες. Είναι η ιστορία. <laughs> γιατί, ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Είναι <laughs> η ιστορία <laughs> του Γιάννη οπτικοποιημένη με συμμετοχή όλη τη οικογένεια. Α. Άρα η στην <σίνε σίνε> ευρύτερη <σίνε> άσε, άσε τα υπόλοιπα είναι πραγματικά είναι σαν εγώ είχα μεταφράσει και ένα βιβλίο και ε, για το Γιάννη Μετοκόμπο αυτό κόμπο. που βγήκε ένα ντοκιμαντέρ με, στην Ιγυρία δεν μου άρεσε δεν Όχι. ήταν καλό Όπω δεν ήταν καθόλου καλό και το Rise τη Disney που βγήκε <σίνε> δραματοποιημένο πριν από 2-3 χρόνια Εκ, δεν ήταν καλό ο, εκτιμώ την προσπάθεια να μάθουμε πράγματα και μέσα από το Γιάννη για την Ιγυρία και το δέσιμο του με την Ιγυρία το οποίο για μένα να αποδεκτώ 1000%, αλλά δεν, δεν ήταν σαν παραγωγή για μένα. Αυτό είναι πολύ καλό. Καλό. Να. Είναι πολύ καλό το. Ποιο είναι αυτό και πώ. Γιάννη λέγεται The Marvelous Journey. Ε, το νοικιάζει κανεί, υποθέτω στο Amazon Prime. Prime. Okay. Ναι. Δεν ξέρω αν θα βγει ποτέ σε αίθουσε κλπ. Και, λοιπά. και είναι... θα βρείτε και είναι... λίγο old school μέσα εκεί. Ναι. Τίποτα καινούριο δεν θα μάθετε. Απλά όλη την ιστορία mm. την οπτικοποιούν τα ίδια τα αδέρφια. Και... Πω... και η μάνα. Θα πω και υπάρχουν και πλάνα που δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ. Μι, μην το, επειδή εμεί και ειδικά εσύ ξέρει περισσότερα πράγματα, μην, πεις το, μην το λέμε το τίποτα καινούργιο δεν θα μάθετε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι που θα μάθει Σωστό και, πράγματα καινούργια. Σωστό είναι mm -hmm. αυτό που λε. Γιατί το ότι ξέρουμε κάποια πράγματα εμεί δεν σημαίνει ότι τα ξέρουν όλοι. Mm -hmm. Πρώτον. Και δεύτερον, το να το ξανασκέφτομαι η έμφαση που δίνεται κάποια στιγμή στο ότι ο Γιάννη ήταν έτοιμο να παρατήσει τον μπάσκετ Το καιρό που έγιναν τα playoff μέσα στο, στη φούσκα στην πανδημία. Ήταν έτοιμο να το παρατήσει. Και το λέει ο ίδιο, το λένε οι φίλοι του, το λένε τα αδέρφια του, το λέει η σύντροφό του και εξηγούν για με ποιον τρόπο α πούμε τούμπαρε την αποφασή του. Αυτό δεν είναι γνωστό. Όχι. Αυτό έχει περάσει. Είχε έτσι περάσει ρεύμα, σαύρα, λίγο φήμιο. Έσαν. Το τώρα το καταθέτει κάποιο σε μια παραγωγή. Ο ίδιο το καταθέτει ίδιος καταρχήν. Του. Τα αδέρφια του του έλεγαν: Κάνε ό,τι νομίζει, παλικάρι μου. <laughs> δεν του λέγανε α βλακίε και γύρνα και παίξε. Αλλά λίγο-λίγο του ίσχυσε το μυαλό με τη βοήθεια των δικών του ανθρώπων. Καταρχήν, κατ αυτό από μόνο του είναι ένα δίδαγμα. Ότι η λύση είναι πάντα η δική σου άνθρωποι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή που θεωρούμε ότι ο Γιάννη και άλλοι τέτοιου επίπεδου παίκτε ε, είναι η κότα με τα χρυσά αυγά για την οικογένειά του. Το ότι η οικογένειά του στη δύσκολη στιγμή δεν του λέει με το ζόρι μείνε, παίξε, δούλεψε. Το αντίθετο. Το το αντίθετο. αντίθετο Κάνει αυτό που θα σε κάνει εσένα να. να Αρκεί να, να είσαι, είσαι καλά. καλά. Ακριβώ. Το πιο αστείο κατά τη γνώμη μου στην κοινότητα τη ταινία, αστείο όχι, αλλά το πιο χαρακτηριστικό. Δεν λέω. Το έχουμε, <laughs> το <έχουμε>. Συνέχισε παρακαλώ. <laughs> όχι τίποτα για σένα, δεν λέμε για σένα, ρε φίλε. Ναι, λέγε. Είναι όταν τα δύο αδέρφια διηγούνται <laughs> τη μέρα που μπήκαν στο αεροπλάνο για να πρωτοπάνε στην Αμερική. Ο Γιάννη, θυμίζω και ο Θανάση δεν είχαν διαβατήριο, <laughs> δεν είχαν κοστούμι να φορέσουν, δεν ήξεραν πού η Αμερική, δεν είχαν βγει ποτέ από την Ελλάδα τίποτα και μπήκαν οι δυο τους μαζί με τον μάνατζέρ uh, τους, τον Γιώργο Τοπάνου, άλλοτε ασίσταν στην Εθνική Ομάδα Βορειοπιτώντας, να πάνε στην Αμερική, να πετάξουν πρώτη θέση. Διότι έτσι άρμοζε στην συγκυρία για το draft. Ακόμα δεν ήταν παίκτη τη NBA του Γιάννη. Ο Γιάννη ήταν ένα παίκτη που επρόκειτο να επιλογή γύρω στο 15 του draft, όπω όπερ και γίνεται. Και λέει ο Γιάννη και ο Θανάση, παίρνουμε λέει το χαρτί, το, το αποδεικτικό α πούμε που είχε το εισιτήριο, και κάτω έγραφε την τιμή τριών εισιτηρίων. <laughs> και η τιμή, λέει, ήταν 22.800 ευρώ. Mm. Επειδή ήταν πρώτη θέση, με ε, όλα τα comfort εκεί και λίβα. λίγο και λέγανε, μήπως θα ζητήσουν κάποια στιγμή. αυτοί <laughs> είπαν το, ίδιο πράγμα με άλλο τρόπο. Ότι δεν μας δίνετε τα λεφτά <laughs> να μείνουμε εδώ πέρα, λένε, τα πάμε στην οικογένειά μας. <laughs> Holy fuck, λέει <laughs> <laughs> Είναι όλη <laughs> η ιστορία τους okay. μέσα σε, θα το σε ένα στιγμιότυπο... αυτό... Αλλά τώρα θα σε επαναφέρω στο γεγονό ότι από τον Αταμάν μου την πήγε στην κουβέντα στο All Star Game και στο Γιάννη, γιατί δεν θε να αναδείξει τι τυχόν ευθύνε του Τούρκου τεχνικού για την ήττα στον τελικό. Καταρχήν, για να μην κοροϊδευόμαστε. Ωραίο, Για να μην κοροϊδευόμαστε, φαίνεται να έπεσε γραμμή ότι φταίει ο Αταμάν. Ε, ναι. Κυκλοφόρου... Α, αυτό, αυτό που λε, αν ισχύει. που δεν το κάθισα να το διαγνώσω. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι χειρότερο. Ούτε η δεύτερη. Είναι χειρότερο από το ότι η φάση είναι λίγο στραβή τώρα, η περίοδο. Ναι. Αυτό που λε, αν ισχύει, είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο. Για χειρότερο το λέω κι εγώ. Και είναι σημείο των καιρών. Δείγμα του πώ λειτουργεί ο μηχανισμό. Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. και στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ κλπ. Όταν μιλάμε κυρίω για ποδόσφαιρο γιατί εκεί είναι δυνατή τα αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Ναι, δεν... ναι, με, με Καλά, ναι... μην τα βάζουμε όλα στο, Μην τα βάλουμε στο ίδιο τσου, τσου, τσουβάλι όχι. όλα. Ε, για, να, για να, κάνουμε πάντα συμψηφισμού. Είναι σε παρόμοια τσουβαλάκια, δεν είναι στο ίδιο. Οκ. Ό,τι πει. Τσουβαλάκια. Μην πει για σάκο, τσουβάλι. Πες. Όχι, όχι. Ναι. Βάλτε <σχελίως> όλα σε δεύτευτε, ένα. ναι. Σε ένα σάκο, όλου βάλτε. Μην του βάλτε. σε ένα σάκο. Μην του βάλτε. Βάλτε όπου θέλετε. Βάλτε Φταίει ο προπονητή. Έτσι λέει το νον-πέιπερ. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν φταίει καθόλου ο προπονητή. Φταίει. Και αν φταίει, φταίει επειδή δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ή επειδή ξέρω εγώ. Έχει αιμονέ που έχουν όλοι οι προπονητέ του κόσμου σε οποιαδήποτε κατηγορία. Ναι. Το, ότι έ, το ότι έπεσε ναι. γραμμή είναι ένα σκέλο τη συζήτηση. Το άλλο σκέλο τη συζήτηση είναι ότι αυτά που λέει η γραμμή οποιαδηποτε κατηγορια το οτι επεσε γραμμη ειναι ενα σκελο συζητηση το αλλο σκελο συζητηση ειναι οτι αυτα που λεει η γραμμη ειναι σωστα τι είναι αυτό. Αυτός θα πάρει δηλαδή μετά. Κάνει... Αυτό θα κάνει στο σύνθετο, δεν θα κάνει ένα όργανο. Στο σύνθετο, Όχι ομαδικό σύνθετο, θα, ο, θα, ο, θα, ο... πάρει ο... μόνο μου. Εγώ θα είμαι η ομάδα <laughs> όλη. <laughs> ε, Πλάγιο ύπο, ασύμετρο δίζυγο, όλα. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή, το οποίο είναι μία συζήτηση, αλλά δεν είναι λάθο αυτά που του καταλογίζονται. Του καταλογίζεται καταρχήν κάτι που ήταν στα όρια του ασυγχώρητου. Ότι υποτίμησε φωναχτά τη διοργάνωση. Ναι, Αυτό το είχαμε ναι. επισημάνει και από την Καλά, το είχε επισημάνει ο ίδιο. Εμεί δεν μα ενδιαφέρει το κύπελο. Ουσιαστικά αυτό είπε. Πρώτο ναι. στόχο λέει να πάρουμε την Ευρωλίκα. Τραγαγίρευε τώρα, να πάρει την Ευρωλίκα. Ο 17ο μας, προηγούμενου. Μπορεί να την πάρει. Ναι. Αλλά τέλο πάντων έτσι θέλει να παίξει το παιχνίδι. Μετά το ελληνικό πρωτάθλημα. Το κύπελο mm. λέει αύριο δεν θα το θυμάται κανεί. Mm. Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ να πω στον Αταμάν. Αλλά δεν εγώ, το λε. Το, το κρατά για τον εαυτό σου. Ότι αν πάρει την Ευρωλίγα και χάσει το πρωτάθλημα, μπορεί να μην είναι η σεζόν όπω <laughs> την πέφτει. <laughs> δεν το έχει <laughs> καταλάβει. <laughs> Μερικά πράγματα δεν τα έχει καταλάβει. <laughs> okay, ναι. Ούτε αυτό με το κύπελο το κατάλαβε. <laughs> δεν το αξιολόγησε σωστά. Και κακώ. Γιατί οι Τούρκοι και οι Έλληνε δεν είναι και τόσο διαφορετικοί. Θα έπρεπε δηλαδή. Ο Αταμάν δεν είναι Αμερικάνο. Δεν είναι Ιαπωνέζο να πει ότι έρχεται από άλλο πλανήτη. Έπρεπε να καταλαβαίνει την άβρα γύρω του. Και να μην το παίξει έτσι όπω το παίξα. Δεν πρέπει να τα κρατήσει από μέσα του αυτά. Να μην περάσουν στο θυμικό των παικτών, ειδικά το ξένων, α πούμε. Ο Αμερικάνο, άμα ακούει ότι είναι ασήμαντη διοργάνωση, κατεβάζει το, στο ρελαντί την ταχύτητα. Ναι. Μπαίνει μέσα στο γήπεδο και λέει, λέει, Και να χάσουμε δεν τρέχει τίποτα. Αύριο έχουμε πρωτάθλημα και ευρωλίγα που λέει το, αφεντικό ότι είναι τα σημαντικά. Αυτό φάνηκε. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν συγκεντρωμένο σε κανένα από τα παιχνίδια του. Δεν ήταν εκεί ο Παναθηναϊκός. Ήταν εκεί μόνο σώματι. Ε, δεν ήταν συγκεντρωμένος και σε τι ποσοστό λόγω των όποιων δηλώσεων του Αταμάν ή λόγω του ότι ενεργειακά ναι. είναι προβληματικό να είναι συγκεντρωμένος. Το λέμε εβδομάδε το εσύ το είπε πρώτο για να με ότι δεν θα αντέξει ο Παναθηναϊκός με 7 παίκτε να τραβάνε το κουμπί και 8. Έτσι είναι. Ειδικά όταν κάποιοι <χω> από αυτού του παίκτε δεν τραβάνε κουμπί. Μην είναι και 6,5 πλέον, δεν ξέρω. Yeah. Δηλαδή, ο κύριο ο Σενιόρ Ερνάν Γκόμεθ έχει τραβήξει κανένα κουπί και δεν το βλέπω. Όχι, εκτό αν παίζει κανένα παιχνίδι. Με ναι. Κανένα ο, ηλεκτρονικό... ο Βιλντόσα έχει τραβήξει κανένα κουπί, άσχετα αν δεν έπεσε στο τελικό. Όχι. Και, και επίση και τα θέματα τραυματισμών, ειδικά όταν είναι μυοικοί οι τραυματισμοί και επανέρχονται, είναι και επίση μια κουβέντα διαχείριση. Ναι. Δηλαδή, όταν την ίδια κουβέντα στο ποδόσφαιρο την κάνουμε για έναν άλλο Τούρκο προπονητή, στον Παναθηναϊκό πάλι, τον Τερήμ, δεν σημαίνει ότι οι Τούρκοι φταίνουν. Λέω, κάνουν τον παραλληλισμό. Είναι μια κουβέντα που πάντα όταν προκύπτουν πολλοί μήκοι τραυματισμοί σε μια ομάδα την κάνει. Ολυμπιακό. Για να περάσουμε στον Ολυμπιακό, γιατί τον να δικούμε κατάφορα με το να μην τον έχουμε βγάλει στον αφρό αυτή τη συζήτηση. Όχι, είμαστε Τάξη, πάντα... αυθεντικοί Έλληνε, και δεν είναι παράλογο. Διότι το πρόβλημα δεν το έχει αυτό που κερδίζει. Ναι. Το πρόβλημα το έχει αυτό που χάνει. Αυτόν θα κάνει αναφορά. Ολυμπιακό όμω πριν από 1,5 μήνα ήταν η ομάδα που δεν μπορούσε να νικήσει κανέναν. Σωστό και που κατέρε και που λέγαμε ότι δεν πάει πιο κάτω. Δεν πήγαινε πιο κάτω, όντω. Ήταν η ηρωική ομάδα. Ήταν η ηρωική ομάδα. Πήγε Θυμάσαι ηρωικά ότι... και πήγε ηρωικά να πάρει το παιχνίδι στο ΑΚΑ. ηρωικά πήγε να πάρει το παιχνίδι στη Μαδρίτη. Ναι. Εκεί θέλω να το πάω. Θυμάσαι τι λέγαμε εκείνε τι μέρε. <σχ> ότι ναι, μεν ο Ολυμπιακό τα έχασε αυτά τα μάτς, αλλά, αλλά κέρδισε πράγματα από αυτά τα παιχνίδια. Το ότι με μισή ομάδα και με σέντερφορ του παπα πήγε να γυρίσει δύο μάτσα 15 πόντων. Το ένα απέναντι στην καλύτερη ομάδα τη Ευρώπη εκτό έδρα τη Ρεάλ, και το άλλο απέναντι ίσω στην πιο δύσκολη έδρα τη Ευρώπη. Όπω το, το ένα ΑΚΑ... από αυτά τον έβριζαν κιόλα στον Παπα-Νικολάου, ναι. όταν βγήκε από το γήπεδο. Έτσι. Όχι τον έβριζαν οι Παραθυναϊκοί yeah. στο ΑΚΑ, τον έβριζαν αρκετοί Ολυμπιακοί στα social media. Έλεγα λοιπόν εκείνη τη μέρα ότι ο Ολυμπιακό βγήκε αισιόδοξο κατά κάποιον τρόπο από το derby που έχασε στο ΑΚΑ. Το είχε πει, το επιβεβαιώνω και μου είπε θες ότι εγώ δεν το είχα αποδεχθεί. Γιατί Α, είσαι γνωστό ω προβοκάτορα. να δεχθώ ότι το έκανα και αυτό. Ναι. Εσύ ναι. έλεγε ότι όταν χάνει κάποιο ένα ντέρμπι δεν χαμογελάει ποτέ. Okay. Ναι, μπορεί να το πω. Ναι. ναι, αλήθεια είναι. Σωστό είναι και αυτό. Δεν είναι άδικο. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακό εκείνων των ημερών δεν άντεχε. Κατέρεε. Ο Ολυμπιακό mm. αναπνέει και ζει και ουσιαστικά έχει κάνει επανεκκίνηση. Γιατί έκανε τρει καθοριστικέ κινήσει, κέρδιε κινήσει μέσα στα μισά τη χρονιά. Όπου σχεδόν ποτέ δεν, δεν, δεν το πετυχαίνει αυτό το ποντάρισμα. Σχεδόν πάντα όταν παίρνει παίκτη τον Ιανουάριο, ε, ε, γίνεται μπάλωμα ο παίκτη. Ο Ολυμπιακό δεν πήρε μπάλωματα. Το λέμε και, και τι τρει φορέ που πήρε του συγκεκριμένου παίκτε. Πήρε παίκτε πνοή για να του κρατήσει δύο και τρία και τέσσερα χρόνια. Σε καλή ηλικία, παραγωγικού, παίκτε που δεν είναι λύση τη στιγμή. Ο ένα είναι ο Πετρούσεφ. Ο Πετρούσεφ, παίκτη κάτω από τον 25. Βασικό στην εθνική Σερβία. Ήρθε για να μείνει. Δεν ήρθε για να κλείσει την τρύπα του τραυματισμού ήρθε του Βουδού. Ήρθε για Μιλουτήρου. να μείνει, αν δεν ξανααλυθωρήσει πάλι προ NBA. Αλλά. Αλλά παικτικά, άλλο, ναι, ναι, κατανοητό άλλο, αυτό ναι, ναι. Ο Μίτρου Λόγκ, παίκτη Έλληνα με ελληνικό διαβατήριο, που ήταν Α, φανταστικό στο ναι. τελικό, ήρθε για να μείνει. Δεν ήρθε για να παίξει ένα ρόλο. Και δηλαδή, και αν φύγει κάποιο του χρόνου, θα είναι ο Βίλιαμ Γκοζ. Δεν θα ο Μίτρου. πολύ και σωστά στον Πετρούσεφ, στο Ράιτ. Και ο τρίτο είναι ο Ράιτ. Έχει σημασία το πώ το αντιμετώπισε και ο Μπαρτσόκα στο Μητρουλόγκ. Όχι μόνο στον τελικό, αλλά και σε άλλα παιχνίδια. Το πόσο πάμε, να, πάμε, να, συνέχεια. Δηλαδή ότι περίμενε να πάρει πράγματα από αυτόν. Γιατί ξέρει ότι είναι καλό παίκτη. Δεν είναι παρακατιανό ο Μητρουλόγκ. Είναι παίκτη Ευρωλίγκας καταρχήν. Είναι παίκτη που οριακά χωρούσε και στο NBA. Δεν είναι τουρίστα. Επίση είναι Έλληνα. Αυτό μετράει στην οικονομία, α πούμε, το... των θέσεων κτλ. Και, και ο τρίτο είναι ο Ράιτ για τον οποίο το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού ε, πρέπει να πάρει καλό. Είναι παράσιμο μου φίλε. Που και αυτό θα μείνει χρόνια. Καλώ εγώ τον πράγμα. Και πρόβλημα. πάλι, δηλαδή το σκάουτινγκ μπορεί να είναι εξαιρετικό και να έρθει εδώ να φορέσει τη φανέρα τη Ευρωλίγκα και από εκεί που είναι εκεί να πέσει κάτω να χάσει το μισό του ύψο ένα παίκτη. Ναι, Δεν ισχύει. έγινε με αυτόν. Και με άλλου έχει γίνει. Όπω κάνει... το πέτυχε ο Παναθυνακό με τον Γκραντ. Αυτό. αυτό που μου έχει κάνει. Ναι, βέβαια. Αλλά καλοκαίρι. Βέβαια. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση με το Ράιτ right είναι ότι καταλαβαίνω από τις διαφορές του που έχει μέσα στο παιχνίδι, ότι διαβάζει το παιχνίδι ακόμα και όταν είναι στον πάγκο. Σωστό. Δηλαδή στον τελικό ήταν, δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός. Είχε όχι. θέματα με το Λεσόρ πολλά και όχι μόνο με το Λεσόρ. Στο δεύτερο, φάνηκε ότι είχε διαβάσει καλύτερα τον αντίπαλό του. Σωστό. Και το χειρίστηκε καλά ο Μπαρτζόκα γιατί τον έριξε μέσα όταν οι άλλοι ήταν με τι ανάθυμιάσει. Εντάξει. Σωστό. Πολύ σωστό. Βέβαια, ο Μπαρτζόκα ρίχνει μέσα για να πάρει ανάσοφαλ και ξαφνικά βλέπει ένα ράιτ right στην τέταρτη περίοδο με τέσσερα φάουλ να κάνει πράγματα και θέματα. Ο Ολυμπιακό πήρε το μάτι με τη δεύτερη πεντάδα του στην nah περίοδο. Mm -hmm. Γιατί δεν ήταν μόνο ο Ράιτ, ήταν και ο Πετρούσεφ, <μίρ lawyers> ήταν και ο Μήτρου Λόγκ, ήταν και ο Παπα-Νικολάου που δεν ξεκινούσε βασικό και ήταν και ο Λαρετζάκη. Με αυτή την πεντάδα το γύρισε. Και ο Μπαρτζόκα mm -hmm. προσπαθεί να βοηθήσει και τον Πρασντέικε. Τον οποίο τον έχει φέρει μπροστά. Τον έχει κάνει πενταδάτο. Χωρί να το αξίζει. Αυτή Γιατί τη... ξέρει ότι <μίρ Communist> είναι καλό παίκτη Κοιτάζα του χρόνου του τελικού. Και επειδή από του χρόνου μόνο μπορεί να καταλάβει λάθο πράγματα δεν έχει το παιχνίδι. Γιατί ο, ο Μήτρου Λόγκ έπαιξε 11,5 λεπτά, 13,5 περίπου 14 έπαιξε ο Ράιτ και άλλα 13 κάτι ο Μπραντέικη. Ήταν κοβική η, συμ... η συμμετοχή του όμω και η συμπεριφορά του στο παιχνίδι. Ακόμα και του Μπραντέικη που τον είδαν περισσότερο στην αρχή και όχι στην, στην εξέλιξή του. Όπω ήταν και <χαι> του Λαρετσάκη. <σίλωση> <κοίλωση> <σίλωση> Αυτό είναι μοντέλο Ολυμπιακού, διότι <σίλωση> αν παίρνει τα πράγματα που θέλει σε χρόνου 13 έω 15 λεπτών, <σίλωση> είναι <σίλωση> κομβικό. Ο Μήτρου Λόγκο, ο Λαρετζάκη και ο Παπα-Νικολάου, οι τρει μαζί έδωσαν 12 ασίστ. 12... 5, 4 και 3. <σίλωση> Το οποίο τρομακτικό νούμερο για συμμετοχή 15 λεπτών, α πούμε. Παναθηναϊκό... Και για παίκτε που δεν έχουν την παλαδική του. Για στον Παναθηνικό, αντίστοιχα τα 11,5 λεπτά του Καλαετζάκη και τα πόσα ήταν του Χουάντσο, δεν έδωσαν <σίλωση> τα ίδια πράγματα. Όχι. Ήταν, Αυτή ήταν μπαλώματα στην οικονομία του αγώνα. Ο Ολυμπιακό πήρε τα πάντα από όλου. Πήρε πολλά από πολλού, για να το πω διαφορετικά. Και αυτό είναι το μοντέλο του. Ο Ολυμπιακό, καιρό τώρα, ζητάει υπομονή. Θα δείτε ότι το μοντέλο μα θα αποδώσει. Δεν ξέρω αν θα το κατάφερνε χωρί τι κερδίε προσθήκη. Τρει ερωτήσει. Η μία αφορά τον Ολυμπιακό. Μπορεί στην τελική του ευθεία να είναι πιο επικίνδυνο από την περσινή του τελική ευθεία. Για Ευρώπη μιλάμε. Ναι. Δύσκολα. Δεν έχει την ίδια ποιότητα. Όμω θα είναι ένα αντίπαλο ψυχοβγάλτης για οποιονδήποτε στα playoff. Υποψιάζομαι ότι ο Ολυμπιακό θα τερματίσει πιο πάνω από τον Παναθηναϊκό. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί έχει και καλύτερο πρόγραμμα, είναι σε καλύτερο momentum και μεταξύ του διαφορά είναι μικρή, πολύ μικρή βαθμολογικά, με τον Ολυμπιακό να έχει την ισοβαθμία στην Ευρώπη. Άλλο στην Ελλάδα, όπου την έχει ο Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν έχει όμω την προσωπικότητα ακόμα ο Ολυμπιακό, γιατί τα μάτσα μεγάλα στην Ευρώπη τα παίρνουν προσωπικότητε. Δηλαδή δεν έχει ένα Λούκα. Για να σου το πω αλλιώ. Να πάρει το τελευταίο σουτ και να το καθαρίσει όπω έκανε πέρσι στη Φενέρμπαξε. Μπορεί όμω να διαψευστώ. Το, το μόνο για το οποίο είμαι βέβαιο είναι ότι κανένα δεν θα θέλει τον Ολυμπιακό για αντίπαλο στα playoff. Για τον Παναθηναϊκό δεν είμαι τόσο σίγουρο. Όπω και αν έχει το πράγμα, όλε οι ομάδε είναι ευάλωτε εκτό από τη Ρεάλ. Ερώτηση δεύτερη, Παναθηναϊκό. Βγαίνει από το γήπεδο 18 του μήνα, τελικό. Δεν έχει Σλούκα εθνική, δεν έχει Βιλντόζα εθνική, δεν έχει Γκραντ εθνική. Ο Χουάντσο. Παίζει, ο Χουάνσο. Παίζει εθνική. Μαζί με το Ρούμπιο. Δεν έχει, ποιο άλλο δεν έχει εθνική. Δεν έχει ο Ματζούκα, τον έχει πάρει. Όχι, δεν είναι, τον έχει πάρει. Τον έχει πάρει, τον έχει πάρει. Θα δούμε τώρα ποιοι θα είναι στο ένα παιχνίδι και ποιοι θα είναι ο στο νάν άλλο. Ο Ναν δεν έχει εθνική. Ο Λεσόρ έχει, ναι. Του φτάνουν okay. αυτέ οι 10 μέρε ώστε αυτοί οι παίκτε που χρειάζονται και ανάσε και αποθεραπεία γιατί ξαναμπαίνει 29 του μήνα να παίξει με τη ρεάλ, σωστά. Σε 10 μέρε, ναι. Ή δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημά του, του χρειάζονται πάντω. Δεν ξέρω αν θα του φτάσει. Δηλαδή, επιστρέφοντα σου λίγο στο 100% ή στο 90% ο Σλούκα και στο 90% ο Βιλντόζα, το rotation πάει στου 9 παίκτε ούτε καν 10 που έχει ο Ολυμπιακό, 11 με τον Βίλιαμ Γκο. Ο Παναθυνακό χρειάζεται ανάσε και χρειάζεται και περισσότερου παίκτε. Δεν πρόκειται να πάει πιθανά με 7 παίκτε. Θα πάρει, ξέρει, έχει τα Όχι, προφορία. όχι να πάρει. <συλί> από αυτού που έχει να πάρει πράγματα. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει τον Παπα Πέτρου και να μην παίρνει τίποτα από τον Παπα Πέτρου. Μετά, άσχετα με, με τι δικαιολογίε. Γιατί υπάρχει, έχει τη δικαιολογία, έρχεται από σοβαρό τραυματισμό και πολύ μήνυα απουσία. Δεν γίνεται να μην παίρνει τίποτα από τον Βιλτόσα. Δεν γίνεται να παίρνει λίγα από το σλουκ, αν θέλει. Εγώ λέω λοιπόν ότι και με αυτού που αναφέρει, 9 είναι. Ναι. Δεν δηλαδή είναι. ο Μπαλτζερόφσκι δεν μπαίνει μέσα ούτε να περάσει από το δημόσιο, α, από την υπηρεσία να κάνει αίτηση κτλ. Αυτό λέω. Του παίκτε που έχει. Είπα Μπαλτζερόφσκι και πνίγει άλλο, έβηξε. Ναι. Του παίκτε που έχει, αυτό καλείται να πάρει πράγματα από αυτού. Mm. Δεν είναι. Κανένα από αυτού δεν είναι παρακατιανό. Ο Παναθηναϊκός αν θέλει, mm. τον τελευταίο μήνα πήρε ανάσε επειδή έπαιξε καλά ο Καλαϊτζάκη. Το οποίο είναι mm. αδιανόητο. Ποιο το περίμενε. Και έχει πάρει και πράγματα για και τον Κώστα το Που και θα περίμενα να, 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 τον εμπιστευτεί και περισσότερο, α πούμε. Ναι, στον τελικό ουσιαστικά για πρώτη φορά. Όχι για πρώτη, αλλά είδαμε ξεκούδου να πεντάρει τον Μίτογλου, πούμε, αλλαγή του Λεσόρ. Ο Λεσόρ είναι πρόβλημα συνεχώ για μένα. Δεν αντέχει το ρόλο του βασικού center σε ομάδα πρωταθλητισμού. Ναι. Οκ. Okay. Δε, δε φταί δεν είναι, δε φταίει δεν αυτός. Είναι αυτό. Ναι. Δεν είναι αυτό. Είναι ναι. τέλειο ίσω για δεύτερο. Ναι. Να παίζει 20 λεπτά, όχι 33. Από πολύ καλό είναι τον Ταβάρη, α πούμε. Κάνουμε τώρα έντρικα. Ναι. Χεζόνια λέει αρνήθηκε τρει προτάσει ανανέωση τη Ρεάλ. Κλεισμένο θεωρεί. Από τον Παναθρηνικό. Ναι. Δεν ξέρω με αυτό το παιδί δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Ναι, είναι αλήθεια ότι τα θέματα του τα έχει. Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη με αυτό το παιδί. Mm -hmm. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα αφήσει κάποιο τη Ρεάλ του σίγουρου τίτλου Ευρώπη κλπ. Για να κάνει επανεκκίνηση στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν το αποκλείω. Όχι, είναι, επειδή είναι, αυτός είναι, που είναι. είναι σε πολύ καλό φεγγάρι ο Παναθηναϊκό οικονομικά, αναπτυξιακά κτλ. ώστε να επιστρέψει ο Χεζόνια εδώ σε πιο σταθερό περιβάλλον, αφού το γουστάρει κιόλα. Πιστεύω θα κρυθούν αρκετά από το πώ θα κυλήσει η υπόλοιπη χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Α, αυτή είναι μεγάλη κουβέντα που θα γίνει προ το τέλο τη σεζόν. Διότι αν ο Ναν έρθει εδώ και θέλει για να μείνει ε, πολλά περισσότερα χρήματα. Από αυτά που παίρνει τώρα. Ναι, γιατί πρώτο είπε ότι ήρθε για να φύγει, όχι για να μείνει. Ναι. Όχι μόνο για τα χρήματα που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά και για να θεωρεί ότι είναι αυτό ο πρώτο στη λίστα των αμοιβόμενων. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα Υπάρχουν τα οποία θα κρίνουν ναι. όλο το balance ναι. που ο λέμε. Ο περσινό Παναθυμαϊκό κινήθηκε με ε, κινήσει απελπισία. Σκορπούσε λεφτά γιατί ήξερε ότι δεν είχε πολλέ πιθανότητε να πάρει ούτε τον Καμπάτσο ούτε τον Πάντερ. Παρ' αυτά τα υποσχόταν παντού τα λεφτά. Και κάποιοι παίκτε του έκατσαν. Εάν το επόμενο καλοκαίρι αποπνέει υγεία γεμάτο πορτοφόλι και έχει και για επιχείρημα κάποιον τίτλο, Ότι εγώ είμαι ο πρωταθλητή Ελλάδα, α πούμε, okay. θα είναι πιο εύκολο να πείσει. Σίγουρα. Αν όμω η χρονιά τελειώσει με καμένη γη κλπ. Γιατί δεν ξέρει right. τι θα βγάλει από εδώ και πέρα. Δεν φαίνεται Εντάξει, τέτοιο εγώ, πράγμα, αλλά δεν αποκλείεται. Εγώ έκανα εγώ. πιο άμεση ερώτηση που αφορά το επόμενο δεκαήμερο και το επόμενο διάστημα. Όλα τα άλλα θα τα δούμε και θα τα κρίνει, θα τα κρίνει ο Ιούνιο. Όπω είναι τώρα δεν αντέχει ο Παναγιώτη. Όχι, όπω είναι τώρα δεν αντέχει. Όπω είναι τώρα δεν αντέχει. Πρέπει να, να φέρει στην εξίσωση να πάρει όσο γίνεται περισσότερο από του παίκτε που έχει. Ναι. Γιατί είναι λίγοι οι παίκτε του που έχουν φτάσει κοντά στο ταβάνι του. Μπορεί να είναι ο Γκραντ, μπορεί να είναι ο Ναν, μπορεί να είναι ο Μίτογλου. Κανένα άλλο δεν είναι. Λοιπόν, Greek National Team επίσημη αγαπημένη και δεύτερη πιο ε, επίσημη επιτυχημένη ομάδα μετά από αυτή του πόλο. Καταρχήν την επόμενη Τρίτη θα έχουμε το δείγμα γραφή των δύο, δύο αγώνων τη. Θα έχει παίξει Παρασκευή με την Τσεχία στο Φάληρο και Δευτέρα με την Ολλανδία. Σήμερα που γράφουμε εμεί είναι Τρίτη. Ναι. Αν το ακούτε Παρασκευή μετά τον αγώνα, προβλημά σα, εν πάση τόσ, θα, παίξει, θα, έχει παίξει με την Τσεχία, είπαμε, στο, στο σεφ. σεφ. Παρασκευή βράδυ, να πάτε, θα είναι χαρά Θεού. Ωραία. Ναι. Ναι. Θα έχουμε χάσει από την Τσεχία. Θα έχουμε χάσει από την Τσεχία, ναι. Ε, πολύ σωστά γιατί έπρεπε να το πούμε αυτή την εβδομάδα για να μπει τίτλο, ότι θα χάσουμε από την Τσεχία ο Νίκο και το επαναλαμβάνει αυτή την εβδομάδα. Όχι, Μωρή, δεν θα χάσουμε. <laughs> <laughs> Ένα από του καλύτερου <laughs> φίλου μου είναι ο Ιωάννη Μελισσάνη. <laughs> την άλλη Δευτέρα θα νικήσει η Εθνική την Ολλανδία στη Χάγη. Κοίταξε, περίμενα να δω ποιοι θα είναι οι παίκτες. Όταν η Εθνική παίξει και είναι μέσα ο Γόκαπ, ας πούμε. <laughs> Όταν είναι όλοι, γιατί σχεδόν όλοι θα είναι. Δεν θα χάσει από την Τσεχία, όχι. Όχι, δεν θα χάσει. Δεν θα χάσει και θα κάνει και παρέλαση, φίλε, με ε, την Τσεχία. Θα... Σου λέω θα αν εκεί η δωδεκάδα του πάγκου και όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω παράπλη Γιατί το φτιάχνει ωραίο Πανούλη το πράγμα. Να σου πω ότι ήταν το ωραίο. Ωραία, το το ωραιότερο δείγμα. Ο κότ του Περιστερίου θυμίζω εδώ για να το λέμε, mm. να τα λέμε όλα. Mm. Η ωραιότερη στιγμή, α πούμε, την παρουσία τη εθνική. Ξέρει ποια ήταν. Ότι ήταν εκεί ο Λούκα. Εγώ Εξέ, αυτό μου ήθελα. Μου άρεσε να... πάρα πολύ. Είναι... Προφανώ για την Εθνική. Εσείς, πηγαίνετε εσεί λοιπόν που βλέπετε πρώτον τον Παπαπέτρου που έκανε αυτό που είπε, που είπε μείνετε εδώ για την απονομή. Τον παπα Νικολάου, ε, που είπε σταματήστε να κράζετε το Σλούκα. Mm. Το Σλούκα που αγκαλιάστηκε χθε με το WOCAP στην προπόνηση τη Εθνική. Πηγαίνετε εσεί λοιπόν μετά χάχολη και λέτε και γράφετε κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο Σλούκα υποτίθεται. Βάσει όσων λένε οι σοφοί των social media κτλ. <laughs> και τα υπονοούμενα από εδώ και από εκεί. Ότι έφυγε από τον Ολυμπιακό γιατί δεν άντεχε το Σπανούλι. Okay. Ναι, Έτσι δεν είναι. Όχι, okay. έφυγε από τον Ολυμπιακό για να πάει στη Φενέρ. Ναι. Έτσι. Ναι, έτσι. Και ότι ακόμα και μα, όταν επέστρεψε, στράβωνε Ακόμα, μα, μπορεί, να, μπορεί να μην άντεχε το γεγονό ότι δεν έπαιρνε όσο χρόνο ήθελε λόγω, Αυτό, του, λόγω ολυ... του Σπανούλι. Αυτό δεν Αυτό είναι δε προσωπικό. Σημαίνει, δεν αντέχω του Σπανούλι. Ναι. Και καλά έκανε. Επαγγελματική απόφαση είναι. Λοιπόν, για μένα ήταν το φωτεινό, α πούμε, σηματοδότη για την επόμενη μέρα τη Εθνική αυτό. Η παρουσία του Λούκα στην προπόνηση. Που, που, θυμίζω ότι δεν έχει κληθεί καν. Λόγω των προβλημάτων που κουβαλάει και σωστά νομίζω. Δεν κλειθεί. και πήγε στο ΣΕΒ Και που μπόρεσε σεφ. να πει ότι παιδιά μην με δει κανένα και ναι. φάω αν τίποτα. Η... Αν, ήταν, αν, ήταν στο ΑΚΑ, θα έλεγε ότι είχε μετά προπόνηση, <coughs> προπόνηση με τον Παναθηναϊκό. Ξέρω εγώ και έτυχε να είναι εκεί. Όχι. Ξεκίνησε, πήγε στο σεφ, στο σπίτι του εχθρού κατά κάποιον τρόπο σα ίσα για να πει με εδώ, Μάγκες. Μπορεί να μην έπαιξα πέρσι. Στο σπίτι του Στίβου που έγινε το παλιό πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, και ο Τεντόγλαρο πήγε και μάζεψε τον κόσμο. Σβηστό. Λοιπόν. Mm. Οπότε εντάξει, θα κερδίσει η Εθνική. Τι να κάνουμε τώρα. Θα κερδίσει. Θα είμαστε εκεί. Ωραία. Δεν Ωραία, έχουν πρώμα. τόσο μεγάλη σημασία τα μάτς που θα έλεγε και ο έχει σημασία τα καινούργια πράγματα, ναι. όχι αγωνιστικά και η πνευματικά, ρε, που πέρα. θα δούμε ναι. με το, με το Σπανούλη, σε αυτό το μετέχνιο, προσπαθώντα ναι. πλέον να φτιάξει την καινούργια γενιά σιγά-σιγά. Εντάξει, -σιγά. πούλησε λίγο, Φουστανέλα, είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, το πιστεύει όμω. Ναι, αυτό. Είναι, είναι, ναι, είναι, ναι, είναι, ναι. Αυτά δεν είναι αυτά που είπε, είναι αυτά που πιστεύει. Ναι. Δεν πούλησε κάτι διαφορετικό. Και που ισχύουν εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, όταν είσαι στην εθνική, δεν χρειάζεται κανένα να σου δείξει τα συστήματα στο πινακάκι. Αυτό ήταν το λάθο τη πρόσληψη Ιτούδη. <ΣΣΣ> e Ο Ιτούδη e είναι 100 φορέ καλύτερο προπονητή από του Πανούλη, ίσω. Δεν ξέρω αν θα είναι και σε 20 χρόνια, αλλά σήμερα είναι. Αλλά δεν είχε τη θέρμη που χρειάζεται η εθνική πιο, και την εμψύχωση. Το πιο σημαντικό πέρα από το τεχνικό κομμάτι είναι ότι εδώ μπορεί να έχετε έρθει οι φίρμε από τι ομάδε σα, αλλά είσαστε ενταγμένοι σε ένα σύνολο που μη μου πείτε γιατί δεν σουτάρω, γιατί δεν μπαίνω, γιατί εκείνο κτλ. Καλύτερα να μην έρθετε. Πάντω αν... για να είμαστε τίμοι, mm. αυτό το πρόβλημα δεν θυμάμαι να το είχε ποτέ η Εθνική. Ή τουλάχιστον δεν το καταλάβαμε. Τουλάχιστον δεν ήταν ορατό, γιατί αυτό. ο Σπανόλη δεν λέει από το μυαλό του πράγματα. Εντάξει. Εντάξει, Σίγουρα μπορεί... 100% θα υπήρξε. Εντάξει, ε, είναι ανθρώπινο έτσι. Ναι. Αλλά να βγει στην επιφάνεια και να γίνει πρόβλημα δεν το θυμάμαι παρά μόνο με ελάχιστε εξαιρέσει. Mm. Αν κάποιο χαρακτήρα λίγο δύσκολο, αν τον αγραβάνει, λέω τυχαίο όνομα, ήθελε να παίζει περισσότερο mm. κτλ. Και, mm. και έκανε. Θα μπορούσε θα να είχε βγει με τον Γκάλι, αλλά τον Γκάλι τον είχε 40 λεπτά μέσα, από ο τέλο <laughs> δεν υπήρχε. Ο, ο Γκάλι αρνιό, αρνιόταν και να βγει. Το 17 στη Φιλανδία θυμόσαστε. Άσε, δεν θέλω να το θυμάμαι από τη Φιλανδία. Επίτηδε δεν την άνοιξε. Στη Φιλανδία ή με τη Φιλανδία. Στη Φιλανδία. Επίτηδε δεν την άνοιξε αυτή την κουβέντα του 17. Το 2017 ήταν η μαύρη σελίδα τη εθνική από πλευρά συμπεριφορών. Είναι ωραίο να έχουμε φωνέ να μα θυμίζουν πράγματα πάντω. Θα θυμόμαστε. Άλλο αν κάνουμε ότι δεν τα θυμόμαστε. Αλλά και άλλε υπήρχαν και στην Αμερική υπήρχαν παλιότερα ζητήματα. Και στην Αμερική υπήρχαν ζητήματα. Πόσο old school είσαι, ρε παιδί μου. Ε και τώρα, αμέρι... άσε με τώρα, δεν στο... υπήρχαν ζητήματα. Στο παγκόσμιο το 1994. Ε, μα τι, δεν υπήρχαν. Δεν ήταν τέτοιο θέμα. Δεν παίζει κάποιο αρκετά κλπ. <laughs> Αλλά συγκρούσει ανάμεσα στα εγώ υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή με συγχωρείτε. Πάνε 12 παίκτε που είναι πρωτοκλασέντε και δεν θα υπάρχουν συγκρούσει στον εγώ. Για γι' αυτό επανερχόμαστε στο... και τελειώνουμε με αυτό. το Ότι δεν είναι το πινακάκι το θέμα. Το... Η, διαχείριση... Η διαχείριση. των εγώ. Τον, τον εγώ είναι το, 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 το θέμα. Σπανούς... Και χρειάζεται ένα μεγαλύτερο εγώ εκεί. Αλλά όχι εγώ με την έννοια του ψώνιου. Ναι. Του παικτικού. Του αναστήματο. Ναι. Αυτό, πιστεύω... αυτό που είχε και ο Γιάννακη δηλαδή. Γι' αυτό πιστεύω ότι <Σ>... το εγχείρημα Σπανούλη θα πάει καλά στην Εθνοκοιότητα. <Σ>... Γιατί ταιριάζει. Δεν ξέρω, το ξαναλέω Μακάρι... αν είναι μεγάλο προπονητή. Μακάρι, προφανώς... Μα... Μακάρι προφανώς γιατί έχω, είχα εκφράσει εξ αρχή το φόβο μου ότι μπορεί να καεί το χαρτί του Σπανούλη σε αυτό το χρονικό σημείο. Συμφωνώ. Γιατί πήγει... Αλλά αφού το δεν, δεν το φοβάται το... ο ίδιο. Ναι, καλά. Δεν γιατί να, να, να το φοβηθεί ο τρίτος. Δεν έχω να πω κάτι. Ναι, Και από όσο ξέρω, η θέληση, η επιθυμία, η πρόθεση του της Ομοσπονδίας, του Λιόλιου, ήταν να. Προσλάβει το Σπανούλι από την πρώτη μέρα. Προϊτούδη, δηλαδή. Ναι, το οποίο προσέκρουσε από ακόμα, ακόμα, ακόμα το... και σε θεσμικά θέματα. Ότι δεν είχε στο... δίπλωμα και, και τέτοια. Το... Ναι, δεν, τώρα είναι, έχει ναι. πάρει δίπλωμα. Ναι. Για να μην ναι. μπερδευόμαστε. Θέλω ναι. να πω ότι υπήρχε η πίστη και το εγχείρημα ναι. εδώ και δύο χρόνια. Δεν είναι. Δεν θα κρυθούν τώρα αυτά. Στο προελπιακό θα αρχίσουν να κρυθούν. Όχι τώρα. Θα έλεγα μόνο στο προελπιακό γιατί το μέλλον είναι μια διαφορετική ιστορία για την εθνική. Οπότε την επόμενη Τρίτη θα είμαστε μετά από δύο μάτς της εθνικής ομάδας και θα έχουμε πολλά περισσότερα πράγματα να πούμε και νομίζω πάντα πάρα πολύ ενδιαφέροντα να τα μεταφέρουμε όπως, θα ακούτε. πείτε, έτσι. έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο το team εδώ. Παύλος Φενδυλάκη, Λάμπρος Τυχιοαγόρη μου. Μίρκε. Το ψιλοπήρε, ο άλλο. Βασίλη ναι. Τσίγκα. Τόσο ενδιαφέροντα. Ναι. Αυτό δεν πρέπει με αυτό το όνομα να κάνει ένα απόλυτο. Στοιχειώδη. Στοιχειώδη. Το κανονικό. Κάτι, ένα, το ε, στοιχειώδη. Βγάζει την Κλάρα. Ε. Αθλητή στίβου, αθλητή στίβου. Όταν λείψει κάποιο από του δύο για οποιοδήποτε λόγο, θα τον βάλουμε πειραματικά. Ναι. Φέραμε ένα στοιχειό στη θέση του λοιπόν, απόλυτο. Τα είπαμε όλα. Πάμε να προλάβουμε τα αν τρακτέρ. Αν τα πάμε, κάποιο θα τα πούμε. Εντάξει. Πήγε να προλάβει τα τρακτέρ. Τα τρακτέρ. Να κλείσουν την Αθήνα. Γεια σα. Γεια σα.